Νύχτα των Θεοφανίων του Μίτσου Αλεξανδρόπουλου. Νύχτα των Θεοφανίων. Οι δρόμοι είχαν ερημώσει από νωρίς. Όλη τη μέρα ψιλόβρεχε και η ατμόσφαιρα ήταν φορτωμένη υγρασία. Ήταν και σκοτάδι. Στο καφενείο του Γιώργη έσβησε το τελευταίο φως. Βγήκαν δύο. Στάθηκαν λιγάκι στο πεζοδρόμιο. Ύστερα πέρασαν την Ακαδημίας και ανηφόρησαν σε κάποια πάροδο. Στο βάθος του δρόμου ακούστηκε ένα ακορντεόν. Μέσα στη σιωπή ο γνώριμος σκοπός δεν κρατούσε τίποτα από τις παλιές ρομαντικές συγκινήσεις. Ήρθε βαρύς, σαν υπόκρουση σε κάποια καταθλιπτική ιστορία. Το όργανο κράτησε κάμποσο τα καπαγιαμέντα και ύστερα άρχισε τετραφωνία. Τράβηξε ο πρώτος την κορώνα του ο τενόρος. «Και λαϊδίστε!» Ακολούθησαν κι άλλοι. «Ωραία μου πουλάκια και λαϊδίστε!» Όλα ήταν στη θέση τους. Οι τενόροι, τα σεκόντα, τα βαρύτονα και οι μπασαδούρες. Δεν έλειπαν και οι γυναικείες φωνές. «Αυτή είναι», είπε ο ένας από τους δύο. «Και πού το διάλεξαν οι διάβολοι το τραγούδι? Πόσοι να είναι?» «Ολόκληρη ορχήστρα πνευστών και ρεχόρδων. Σε μια ώρα υπολογίζω να τελειώνουμε. Ο δρόμος είναι μικρός. Από την εκκλησία και κάτω θα είναι άλλο συνεργείο». «Από ποιους?» «Δεν ξέρω. Ο τηλέμαχος είπε από την εκκλησία και κάτω θα είναι άλλη». Από την αρχή του δρόμου στην εκκλησία ήταν δύο τετράγωνα. Μέσα σε μια ώρα σ' όλα εκείνα τα σπίτια έπρεπε να γραφτούν κάμποσα συνθήματα που τα είχε αφήσει στο καφενείο το πρωί ο τηλέμαχος και ο Κοσμάς με τον Μαστρογιάννη τα είχαν πάθει απόξω. Οι δύο εκείνοι είχαν αναλάβει να τα γράψουν. Κάτω από τα παλτά τους τυλιγμένα με κάτι εφημερίδες κρατούσαν τα πινέλα. Οι μπογιές είχαν προπορευτεί. Δύο επονίτες είχαν από την ημέρα κάνει την αναγνώριση. Μόλις νύχτωσε κουβάλισαν και τις μπογιές σε κάτι τενεκεδένια κουτιά και βόλεψαν εκεί κοντά σε μέρη που είχαν επισημάνει από την ημέρα. Ο Μαστρογιάννης και ο Κοσμάς μόνο που δεν έτρεχαν. Ο Κοσμάς ήταν ακόμα πρωτάρης. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έβγαινε να γράψει συνθήματα. «Προπαντός να μην τρέμει το χέρι», το συμβούλεψε ο Μαστρογιώργης. «Τα γράμματα πρέπει να βγαίνουν κούκλες, όμορφα μα και παλικαρίσια, και να μην έχουν και λάθη, γιατί θα μας λένε και γράμμα τους. Και το κυριότερο, Κοσμά, να μην φαίνεται τσαπατσουλιά και βιασύνη. Βούτα το πινέλο στην πογιά, ύστερα τράβα το απότομα και στριφογύρνα για να μη στάξουν οι μπογιές απάνω σου και κόλλα το κατευθείαν στον τουβάρι. Τα χέρια να πηγαίνουν αστραπή». Στο μεταξύ το τραγούδι ακουγόταν πιο κοντά. Είχαν τελειώσει το «Κελαϊδίστε», το ακορντεόν τράβηξε κάμποσα ακοπανιαμέντα και ύστερα μπήκε ο βαρύτονος. «Πάμε φίλοι εις τον Βάκον, όλοι μας σαν παλικάρια». «Τον ακούς?» είπε ο Μαστρογιώργης. «Είναι ο Φώτης ο Κουρέας. Τραγουδάει λες και κάνει μιζαμπλή ο μασκαράς». Ο Κοσμάς γέλασε. Ο Φώτης ήταν ο υπεύθυνος μιας τριάδας και τα πάρε δώσε μαζί του τα κρατούσε ο Κοσμάς. Τελευταία ο Φώτης τον είχε φάει πως ήταν κάποιο σοβαρό ζήτημα που ήθελε να βάλει στην οργάνωση. Μα όλο και τον έβαλε. Τέλος μια μέρα που τον βρήκε μοναχό στο κουρίο ανοίχτηκε. Ήθελε να έχει τη γνώμη της οργάνωσης προκειμένου να παντρευτεί. Η δυσκολία ήταν ότι είχε αραβωνιαστεί πριν μπει στην οργάνωση. Τώρα όμως εκείνος μπήκε στην οργάνωση, ενώ η αραβωνιαστικιά του δεν ήταν οργανωμένη. Ο Κοσμάς το βρήκε και αυτό στο ζήτημα σοβαρό και συμβουλεύτηκε τον τηλέμαχο. Και εκεί το πήραν στο ψηλό. «Καλύτερα να έλειπε αυτή η χοροδία και η φασαρία της», είπε ο Κοσμάς. «Κακό κάνει, παράκαλο. Με τη φασαρία της είναι σαν να τους λέει «εδώ είμαστε». «Δεν έχεις δίκιο», είπε ο Γιώργης. «Εκεί στην άκρη του δρόμου κάθεται μια επονίτισα. Οι νεολαίοι τώρα είναι μαζεμένοι στην αυλή της και από εκεί ελέγχουν όλο το δρόμο. Εσύ έχει το νου σου. Άμα τραγουδούν καντάδες θα πει πως είναι ήσυχα. Άμα συμβεί τίποτα θα αρχίσουν τα κύματα του Δουνάβεως. Οπότε πρέπει να του δίνεις. Παρά τα πινέλα και μπογιές και γίνου Λούις.
αλλά τέτοια νύχτα κανείς δεν πρέπει να ξεμητήσει. «Τώρα που έχει πολύ σκοτάδι», συνέχισε ο Γιώργης, «εσύ μην αρχίσεις να γράφεις αμέσως. Άφησε πρώτα να συνηθίσει το μάτι σου απάνω στον ντουβάρι, μέτρησε την απόσταση και ανάλογα με το σύνθημα που έχεις, κανόνισε και τα γράμματα, έτσι που να είναι όλα ένα μπόι. Και μην τα αφήνεις έτσι ξερά, κόλλα τους και από μια ουρίτσα να γίνονται της καλλιγραφίας». Μιλούσε για τα συνθήματα και έλεγε πως στεκόταν πίσω από τον καράπαπα και φανέρωνε στους στεριακλίδες τα μυστικά της τέχνης του. «Και προσοχή, Κοσμά, στα θαυμαστικά. Όταν τελειώνεις το σύνθημα, τράβα και από ένα θαυμαστικό. Το σύνθημα χωρίς θαυμαστικό είναι λες και του λείπει το κάφκαλο. Το θαυμαστικό κάνε το μεγάλο να φωνάζει μοναχό του και να τον σταματάει τον άλλον από μακριά. Και άμα που λες τελειώνει το κάθε σύνθημα, γράφε και ένα εάμ, τα γράμματα να είναι σε απόσταση το ένα από το άλλο, μα με τελείες να μην τα χωρίζεις». «Να πετάξω και κανένα σφυροδρέπανο από κάτω», τον πείραξε ο Κοσμάς. «Μη το λες αστεία και την έπαθα ένα βράδυ», είπε ο Μαστρογιώργης. «Είχα γράψει ένα σύνθημα κούκλα, πατριώτη όποιος κι αν είσαι, οργανώσου στο εάμ. Και από κάτω αφαιρέθηκα και πετάω ένα σφυροδρέπανο, δύο μπόγια. Και το πλήρωσα, τη μάνα του, με βαριά μορφή και προειδοποίηση διαγραφής». Στο μεταξύ είχαν φτάσει. Από τη χοροδία έκοψαν δύο και πλησίασαν. Ήταν δύο κορίτσια. Τη μία ο Κοσμάς την ήξερε. Ήταν εργάτρια σε μια φάμπρικα κοντά στην πλατεία Αττικής. Πριν ένα μήνα οι Γερμανοί της είχαν σκοτώσει τον αδερφό. Μαζί με τα κορίτσια ήρθε και ο ακορντεονίστας. Αυτός ανάγγειλε μια μικρή μεταβολή στο πρόγραμμα. Αν έρχονταν τίποτα Γερμανοί ή τις ασφάλειες, δεν θα έπαιζε, είπε τα κύματα του Δουνάβεως, παρά λόγω της ημέρας θα το γύριζε στο «Σήμερα βαφτίζεται ο Χριστός». «Σύμφωνη», είπε ο Μαστρογιώργης, «ενείτε τον Κύριο, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνης». Η εργάτρια πήγε με τον Μαστρογιώργη. Η άλλη ήταν ένα βαρελάκι το σοδά. Την έβλεπε ο Κοσμάς και θυμόταν το γέρο Κατσοτάκι. «Ένας βόμπυρας σας λέγω». «Έλα, συναγωνιστή», είπε του Κοσμά και πήρε την άλλη μεριά του δρόμου. Σταμάτησε μπροστά σε μια πέτρινη μάντρα. Το ντουβάρι ήταν κιόλας ασπρισμένο. «Εγώ το άσπρισα», είπε το κορίτσι. «Όσο να έλθετε έφερα ασβέστη και το άσπρισα. Είναι ακόμα φρέσκο, μα δεν πειράζει. Αν δεν πιάσει καμιά βροχή θα στεγνώσει γρήγορα. Τι θα γράψουμε?» Ο Κοσμάς μέτρησε το ασπρισμένο ντουβάρι με το μάτι και διάλεξε το σύνθημα. Βούτυξε το πινέλο στον κουβά που κρατούσε το κορίτσι, το στριφογύρισε στα σβέλτα για να μην σουρώσουν οι μπογιές και τράβηξε την πρώτη πινελιά. Μα στον ντουβάρι φάνηκε μονάχα μια μουτζούρα. «Μη βιάζεσαι τόσο», είπε το κορίτσι. «Πρώτη φορά γράφεις?» «Πρώτη. Μη βιάζεσαι να τραβάς το πινέλο μαλακότερα». Δοκίμασε και πιο αργά. Καθώς είχε σηκώσει το χέρι ψηλά, οι μπογιές έπεσαν επάνω του. Με πολλά βάσανα έγραψε τη λέξη «κάτω». Από την άλλη μεριά ο Μαστρογιώργης είχε κάνει φτερά. Όσο να γράψει την πρώτη λέξη ο Κοσμάς, αυτός είχε τελειώσει με τα πρώτα συνθήματα. Πήγαινε τρέχοντας. «Έτσι θα μας πιάσει το πρωί, συναγωνιστή», είπε η μικρή. «Κράτα εδώ». Του έδωσε το κουβά και πήρε το πινέλο. «Τι να γράψω τώρα?» Ο Κοσμάς της είπε το σύνθημα. «Κάτω η πολιτική επιστράτευση». «Τι επιστράτευση είναι πάλι αυτή?» «Οι Γερμανοί θέλουν να μας επιστρατεύσουν», της είπε. «Θα μας πάρουν εργάτες στα οχυρωτικά τους έργα». «Από εδώ θα πάρουν», άρχισε να γράφει. «Λέγε μου τώρα τις λέξεις μία-μία». «Πολιτική», είπε ο Κοσμάς. Εκείνη έγραψε γρήγορα το πι. «Το άλλο πώς γράφεται? Σκέψου καλά γιατί πρέπει να είναι με ορθογραφία». «Όμικρον», είπε ο Κοσμάς. «Δεν φάνηκε να τη φώτισε, δηλαδή κουλούρα ή από το άλλο?» «Κουλούρα, έτσι πες». Μιλούσε και έγραφε, τα χέρια της πήγαιναν γρήγορα. «Πού δουλεύεις?» τη ρώτησε ο Κοσμάς. «Μαζί με τη Γεωργία στη φάμπρικα». «Και πώς σε λένε?» «Παναγιώτα». «Εσύ δεν με ξέρεις». «Όμως εγώ σε ξέρω». «Με ξέρεις? Από πού?» «Σε ξέρω». Το Μαστρογιώργη τον πήγαιναν τώρα από κοντά.
και το ακορντεόν έπαιζε συνέχεια καντάδες. Στο τελευταίο σύνθημα τα δύο συνεργεία βρέθηκαν αντίκρι. Έγραφε τη στιγμή εκείνη ο Κοσμάς που δούλευε τώρα λιγάκι με άνεση. Τα γράμματα έβγαιναν όπως τα ήθελε ο Μαστρογιώργης, παλικαρίσια και όμορφα. Όπου το σήκωνε η περίσταση τραβούσε ο Κοσμάς καμιά ουρά ακολουθώντας τη συνταγή του Μάστορα. Η Παναγιώτα ήταν ενθουσιασμένη. «Μπράβο», του έλεγε, «αυτό το έγραψες καλά». «Από πού με ξέρεις όμως, δεν μου είπες». «Στη διαδήλωση σε είδα». «Πότε?» «Στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, δεν θυμάσαι? Ήμουνα με τη Γιάννα». «Ξέρεις τη Γιάννα?» Η Παναγιώτα δεν πρόλαβε να απαντήσει, η χοροδία το γύρισε ξαφνικά στα κάλαντα. Ο Κοσμάς σταμάτησε και αφουγκράστηκε. «Πάμε», φώναξε η Παναγιώτα. «Μια στιγμή και τελειώνω», είπε ο Κοσμάς και άρχισε να τραβά βιαστικά πινελιές. Το σύνθημα όμως έμεινε μισοτελειωμένο. Από ψηλά κάποιος έφτασε τρέχοντας. Ο Κοσμάς άκουσε λαχανιτά και γυναικεία φωνή. «Έρχονται!» Η Παναγιώτα το έβαλε στα σβέλτα στα πόδια. Από αντίκρι είχε βγει άφαντος και ο Μαστρογιώργης. Το κορίτσι που είχε έρθει πέρασε τρέχοντας στο πλάι του και ο Κοσμάς την ακολούθησε. Πέρα ακούστηκαν φωνές και ποδοβολητά. Ο δρόμος φωτιζόταν κιόλας από τους φανούς των αυτοκινήτων. Ο Κοσμάς έφτασε πλάι στο κορίτσι που έτρεχε. «Πρέπει να στρίψουμε», είπε. «Θα μας δουν». Εκείνη που φαίνεται τον γνώρισε αμέσως δεν μίλησε. Έτρεξε λιγάκι, ύστερα στάθηκε, έστριψε και σκαρφάλωσε σε μια σιδερένια πόρτα και πήδησε. Τη στιγμή που πηδούσε και ο Κοσμάς, τα φανάρια του αυτοκινήτου φώτιζαν πέρα το δρόμο. Το φως έπεφτε απάνω στην Παναγιώτα που έτρεχε. Το αυτοκίνητο σταμάτησε. Από τις καρότσες πήδησαν και φώτιζαν με τους φακούς τους τους τοίχους. Κάποιος κόνταψε στον τενεκέ με τις μπογιές και άρχισε τις βλαστημιές. Φάνηκε και ένας άλλος που είχε αρπάξει τον κουβά και τον άδειαζε πάνω στον ντουβάρι που είχε ασπρίσει η Παναγιώτα. Ο Κοσμάς πήδησε. Είχε πέσει μέσα σε έναν κήπο. Το κορίτσι είχε σταθεί πλάι του, ακουμπώντας τον τοίχο. «Πρέπει να φύγουμε», είπε ο Κοσμάς. Εκείνη πάλι δεν του απάντησε και τότε ο Κοσμάς γύρισε και την είδε. Η Γιάννα δεν τον άφησε να μιλήσει. «Μη μιλάς», του είπε ψιθυριστά, «έλα κοντά μου». Πήραν κοντά τον τοίχο. Στο δρόμο ακούγονταν που έτρεχαν. Στο σπίτι που ήταν η χοροδία έπεσαν πυροβολισμοί. Τότε μέσα στον κήπο γάβγησαν τα σκυλιά και εκεί στο πλάι ξύπνησαν κάτι κότες. Είχαν βρεθεί σε ένα σανιδένιο κοτέτσι σκεπασμένο με λαμαρίνα. Πέρασαν και κρύφτηκαν πίσω. Κάπου μία ώρα έμειναν μέσα στον έρημο κήπο. Απόξω στο δρόμο δεν έλεγαν να ησυχάσουν. Ήταν Γερμανοί και χωροφύλακες. Έτρεχαν απάνω κάτω και τα αυτοκίνητα πότε πήγαιναν μπροστά, πότε γύριζαν πίσω. Δύο-τρεις καρφαλώσαν και στη μάντρα και ψάχναν με τους φακούς τον κήπο. Έψαξαν παντού, δεν είδαν τίποτα και κατόπιν έριξαν το φως απάνω στο σκύλο που είχε στριμωχτεί στη γωνία και κλαούριζε από τη λαχτάρα του. «Τον βάνουμε ρε στο σημάδι», είπε κάποιος. Ο άλλος βρέθηκε πιο λογικός. «Μα με τους σκύλους θα τα βάλουμε τώρα, να στριμώχναμε κανένα κουκουέ». Ύστερα ο δρόμος πήρε σιγά σιγά να ησυχάζει. Ακούστηκαν και τα αυτοκίνητα που έφευγαν και κατόπιν έγινε ησυχία. Μια ησυχία δίχως τέλος. Η Γιάννα σηκώθηκε και αφουγκράστηκε κατά τη μεριά του δρόμου. Σηκώθηκε και ο Κοσμάς. «Θα βγούμε από την άλλη μεριά», είπε η Γιάννα. Έφτασε στον ντουβάρι και αρπάχτηκε από τα κάγκελα. Μα ο Κοσμάς ανέβηκε πρώτος. Όπως έκανε να ανεβεί, η Γιάννα τον σταμάτησε. «Τι είναι αυτό?» του είπε. Στο χέρι του ο Κοσμάς κρατούσε ακόμη το πινέλο. Ανέβηκε στα κάγκελα, κοίταξε πέρα τον έρημο δρόμο και έδωκε χέρι στη Γιάννα. Πήγαν κάμποσο μαζί. Στον πρώτο δρόμο που συνάντησαν, η Γιάννα στάθηκε. «Εδώ θα χωρίσουμε», του είπε. «Δώσε και το πινέλο γιατί εγώ θα πάω εδώ κοντά. Εσύ μένεις μακριά?» «Είναι κάμποσο. Η ώρα πλησιάζει, πρέπει να βιαστείς. Καληνύχτα». Τι του ήρθε. Σκέφτηκε πως δεν έπρεπε να τη χάσει έτσι όπως τότε. Αυτούς τους δύσκολους μήνες την είχε αναζητήσει πολύ και έπρεπε να της το πει. Να της το πει απόψε κιόλας πόσο του έλειψε. Τη φώναξε. «Γιάννα!» Στάθηκε.
Μα παλιά και νέα χτυποκάρδια σηκώθηκαν σε μια στιγμή και του χάλασαν τη σειρά. Κι άξαφνα, από πού του κατέβηκε τη στιγμή εκείνη η αμαρτωλή σκέψη, υποψίες που είχαν γεννηθεί ποιος ξέρει πότε, υποψίες που δεν τις είχε αντικρίσει φανερά, παρά έβοσκαν κρυμμένες, σηκώθηκαν όλες μαζί. Θα σε ρωτήσω κάτι, Γιάννα, μα θα μου πεις την αλήθεια. Στεκόταν αντίκριτου σιωπηλή και σκοτεινή σαν το ένιγμα. «Πες μου», της είπε, «τον αγαπάς τον Τένι?» Την άκουσε που στέναξε. Τι να ήταν όμως ο στεναγμός εκείνος, να ήταν η σιωπηλή ομολογία? «Τον αγαπάς?» ξαναρώτησε. «Πες μου την αλήθεια, πες μου γιατί δεν μιλάς, Γιάννα?» Ζήλευε εκείνη τη στιγμή, ζήλευε δυνατά και ήταν κακός. «Να σου πω εγώ», της είπε, «να σου πω εγώ, τον αγαπάς?» Της το σφύριξε μέσα από τα δόντια, πεισματικά, σαν να πετούσε φαρμάκι, σαν να της έλεγε την πιο βαριά κατηγορία. Δεν του απάντησε και τότε, μα σήκωσε ξαφνικά το χέρι της και του το κατέβασε δυνατά στο πρόσωπο. Ύστερα έφυγε τρέχοντας. Περασμένες 12 έφτασε ο Κοσμάς στο υπόγειο του Αντρίκου. Ο γέρος κοιμόταν. Στον τιβάνι καθόταν και κάτι διάβαζε ο Τηλέμαχος. «Εντάξει?» ρώτησε. Ο Κοσμάς δεν του απάντησε. Έκασε και εκείνο στον τιβάνι και ήθελε να βρει πως θα έκανε την αρχή. Στο δρόμο που ερχόταν είχε πάρει την απόφαση να τα πει στον Τηλέμαχο. Όλα. Εκείνος τον πρόλαβε. «Το μάθες λοιπόν κι εσύ?» το ρώτησε. «Τι να πάθω?» «Για τον Τένι». «Τι?» «Σήμερα το πρωί τον του φέκησαν στο θυσιαστήριο». Το δωμάτιο έφερε γύρους. Τον του φέκησαν με άλλους 60. Από το αυτοκίνητο που τους πήγαινα στην Κεσαριανή πέταξε το μαντίλι του με αυτό εδώ το σημείωμα. Στο σημείωμα ο Κοσμάς διάβασε. «Φίλοι μου, πάω για εκτέλεση. Ο θάνατός μου ας σας δώσει καινούρια δύναμη να συνεχίσετε τον αγώνα. Πεθαίνουμε για τη λευτεριά. Από τον αγώνα αυτόν ο λαός μας πρέπει να βγει νικητής. Έτσι δεν θα πάει και το δικό μας αίμα χαμένο. Γιάννα αγαπημένη μου, η τελευταία σκέψη μου είναι μαζί σου. Ήθελα να σε κάνω ευτυχισμένη. Δεν μπόρεσα. Τώρα που φεύγω, σου εύχομαι να βρεις σύντροφο τη ζωή σου, άξιό μου και άξιό σου. Έχετε όλοι σας, γεια, Τένις».